Η όμορφη και γραφική Καρδαμίλη με τετράπη για 4 ολόκληρες ημέρες σε κέντρο πολιτισμού και δημιουργίας, φιλοξενώντας το πρώτο διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ τέχνης. Το πλούσιο πρόγραμμα του φεστιβάλ αποτελούνταν από ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένα στην τέχνη, αλλά και πλήθος παραλληλών δράσεων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και νέους. Θέλαμε να φέρουμε το ντοκιμαντέρ και το σινεμά κοντά σε ανθρώπους που δεν είχαν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν από κοντά. Ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ με πολλές και διαφορετικές κουλτούρες από όλο τον κόσμο και είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις τόσες πολλές και διαφορετικές κουλτούρες να συναντώνται σε έναν τόπο. Το φεστιβάλ που ξεκίνησε τον Αύγουστο με προφεστιβαλικές εκδηλώσεις στα χωριά της Δυτικής Μάνης, αγκαλιάζοντας έτσι την ευρύτερη περιοχή, με την προσέλευση στις προβολές και τις παράλληλες δράσεις του, να ξεπερνά και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Καθ' όλη την διάρκεια υπήρξε έκθεση αφισών με τις συμμετοχές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό για την αφίσα του φεστιβάλ, ενώ έτρεξε και ένα τετραήμερο εργαστήριο για την δημιουργία ολιγόλεπτων ντοκιμαντέρ που παρουσιάστηκαν στην αυλαία του. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και η συζήτηση για την αναζήτηση της αισθητικής του μέλλοντος μεταξύ κριτικών κινηματογράφου, κινηματογραφιστών και κοινού, που παρουσιάστηκαν στην τελετή λήξης του. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Τέχνης Καρδαμίλης τίνει να γίνει θεσμός, συμβάλλοντας την πολιτιστική αποκέντρωση και την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας, ειδικότερα της Καρδαμίλης και ευρύτερα της Δυτικής Μάνης.